αν για το σώμα μας κάνουμε τέτοιον αγώνα προς το γιατρό εδώ της γης, τον υλικό για τη σάρκα μας, που στο τέλος με όπως πασχίζουμε το σώμα μας χάνεται, δεν μπορούμε να το και να το σώσουμε, διότι το σώμα είναι περαστικό. Μέσα στο σώμα υπάρχουν δύο υποστάσεις. Είναι και η ψυχή, είναι το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα, αδέρφια μου, είναι αθάνατο. Και ο Κύριος, όπως είπε ο παππούς πρωτήτερα, τα σεπτά πάθη του Κύριου ήρθε για να μας δώσει ακριβώς τη συνταγή, τα φάρμακα, το τίμιο αίμα του, για να σωθούμε. Άραγε, εκεί στο σημείο αυτό, όπως είπα πρωτήτερα, όταν πάμε στο γιατρό του σώματος και τα λέμε λεπτομερώς, όταν κάνουμε κάτι που υποφέρουμε μέσα στη συνείδησή μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στον εαυτό μας, στον πνευματικό γιατρό, άραγε τα λέμε έτσι. Άμα τα λέμε έτσι, ακριβώς είναι η λέξη αυτή που υπόθηκε. Είναι ένα επεισόδιο. Ήρθε και με τα φάρμακα έφυγε. Έτσι και ο Αβραάμ είχε κάνει ορισμένες αμαρτίες, αλλά ήταν επεισόδιο. Γιατί αυτό που είχε, είχε δύο πράγματα καλά που είναι πρότυπο, γι' αυτό έγινε και πατριάρχης. Ποιο? Η προσευχή του. Η φιλοξενία που και η ελεημοσύνη που έκανε καθημερινώς στην τράπεζα όταν ήταν για το γεύμα, καθημερινώς. Αυτό σημαίνει ότι είχε συνέστηση στο πατερημόν που ο Κύριος μας άφησε, δώσει μη σήμερον τον άρτον ημών. Και αυτό το σήμερον, αδέρφια μου, το έχουμε ανάγκη. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα έχουν πάρει μία άλλη όψη. Εμείς κοιτάμε τα μέσα, τα χρόνια, το τι θα γίνει στο μέλλον, στον άνθρωπο, στις πολιτείες, στην κοινωνία ολόκληρη, και χάνουμε το σήμερο. Και ο Κύριος ήρθε για το σήμερο, που λέει «γρηγορείτε στο σήμερο». Ίγκηκεν η βασιλεία των ουρανών. Λοιπόν, να μην χάνουμε το σήμερα, διότι δεν ξέρει ο κάθε άνθρωπος πότε θα πάρει τις βαλίτσες του για το μεγάλο ταξίδι. Έχουμε μία απόδειξη, επειδή έχουμε ορισμένους κοροπιώτες εδώ, ένας άνθρωπος το κοροπί έφυγε απρόβλεπτα. Ναι, ένας ήδη, έχουν φύγει. Όχι, σήμερα το σηκώσανε μάλλον. Ποιος είναι ο Ραμεκιούσης που είχε το βιτιοφόρο. Το βιτιοφόρο, ο Μιχάλης, πώς το λέω. 38 χρονών παιδί. 32. Είχε μέλλον, είχε προορισμό, είχε φτιάξει προγράμματα πάρα πολλά. Αλλά μείνανε τα προγράμματα και το παιδί έφυγε. Άραγε, εκεί. Ξαφνικά, δε πώς. Εκεί πώς κυψέ έμεινε. Γι' αυτό να με ήθελα να το αναφέρω το παράδειγμα αυτό, ότι δεν γνωρίζουμε το αύριο. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Γιατί και μέχρι το βράδυ. Ας συνεχίσουμε, αδελφέ Γιώργο, στο 325. Στο ίδιο θέμα πάλι. Νιώθω ολόφωτος, ζεστός και ήσυχος, όταν στρέφομαι με όλη μου την ψυχή προς τον νοητό ήλιο, τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριό μου, Ιησού. Τότε οι πάγοι της καρδιάς μου λιώνουν, τα σκοτάδια διαλύονται, η αμαρτία της εξαφανίζεται, ο πνευματικός θάνατος απομακρύνεται και η ουράνια ζωή αρχίζει. Τίποτε πλέον το υγιεινό δεν με απασχολεί. Έχω παρατηρήσει κάτι με αυτό που λέει ο πατέρας, ότι όταν κάνουμε
πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό και τώρα τελευταία το έχει ξεκινήσει και η Σιβία μου ή η κυρία μου. Ποιο, ότι ένιωσε μερικά κιλά πάνω της και πήγε σε κάποιο χώρο που να με συνήθως υπάρχουν να κάνει κάποια γυμναστική για τα κιλά της. Πέρασε μερικό κάποιες μέρες και είδε μία αβελτίωση και λέει πετάω λέει. Μιχάλη, πετάω. Γιατί κοντίνει πολύ τώρα. Μη με διακόψεις καπού, σε παρακαλώ. Εγώ δεν σε διακόψω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο τέλος πες ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και λέω, αν δίναμε μία σημασία όπως το σώμα, για να αρέσουμε στον εαυτό μας και να έχουμε αυτή την ομορφιά προς τα έξω, προς τους ανθρώπους που στο τέλος δεν οδηγεί πουθενά, δεν εξασφαλίζει τίποτα. Αν κάναμε έναν τέτοιο αγώνα πραγματικά στην ψυχή μας, στο πνεύμα μας, στην καρδιά μας, προς τα άνωθε και να είχαμε ενωθεί με τον Κύριο Ιησού Χριστό, με το Θεό που είναι ήλιος. Ήλιος σημαίνει αυτό που ζεσταίνει. Εκεί θέλει ο Πατέρας μας να μας πει τον ήλιο που όταν ενωθούμε μας ζεσταίνει. Λοιπόν, και οτιδήποτε υπάρχει στη γη πάνω, η ζεστασά του είναι τέτοια που δεν θα μας αφήσει ποτέ να έχουμε κρυάδες και να έχουμε φόβους. Πάντοτε θα είναι κοντά μας ή οι ακτίνες του. Άραγε, το πόσο προσπαθούμε να είμαστε κοντά του, τι αγώνα κάνουμε για το μέσα μας, το έχουμε συλλάβει αυτό. Ο Πατέρας μας το λέει απλά, διδακτικά. Ας κάνουμε, αδέρφια, έναν αγώνα εκεί, αυτές τις ημέρες, για να ωφεληθούμε. 152. Αρκεί να είναι θεάρεστο ό,τι ζητείς με την προσευχή σου και ας είσαι βέβαιος ότι ο Θεός θα ανταποκριθεί στο αίτημά σου. Πίστευε δε ότι παν δόρημα τέλειον, ανωθέν έστι καταβαίνω. Από τον Θεό προέρχεται και όχι από τους ανθρώπους, ούτε φυσικά από τη τύχη. Ο Θεός βλέπει και ακούει όλες τις ανάγκες σου, κάθε κίνημα της καρδιάς σου και του νου σου. Είναι πανάγαθος, πάνσοβος και παντοδύναμος. Μπορεί με τη μεγαλύτερη ευκολία μέσα σε μια στιγμή να σου ικανοποιήσει το αίτημα. Πολλά πράγματα είναι ακατόρθωτα για τους ανθρώπους, για το Θεό ούτε ένα. Πάντα γάρ δυνατά, έστι παρά το Θεό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που μας δίνει να καταλάβουμε το κείμενο του Πατέρα είναι ποιο, ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν δυσκολίες και άνοθόμε τα σκαρδία και οι άνθρωποι αυτοί όλοι και εμείς που είμαστε μέσα στους ανθρώπους σηκώνουμε την καρδιά μας προς τα άνοδε να ενωθούμε με το Θεό και να του πούμε τα προβλήματά μας. Άραγε, εκεί ο Πατέρας μας διδάσκει στο κείμενο αυτό. Έχουμε συνέστηση, ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να του πούμε, αυτό που πρέπει και είναι συμφέρον μας. Εδώ βλέπουμε ότι ο Πατέρας μας λέει ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει κάτι που είναι αρεστό προς τον εαυτό του και στους συνανθρώπους του, δεν είναι τίποτα. Άνοχε, εστί, το χάρισμα αυτό. Και όταν ο άνθρωπος ζητεί προς τον Πατέρα οτιδήποτε έχει πρόβλημα επάνω στη ζωή, στη γη αυτή, βλέπουμε ότι απαιτεί και λέει στον Πατέρα ότι «Θεέ μου, Χριστέ μου,
ή στη μητέρα, την Παναγία, Παναγία, μου λείπει αυτό, θέλω αυτό, δώσε μου αυτό, σε παρακαλώ. Και βλέπουμε εκεί ότι το συμφέρον μας δεν το ξέρουμε. Ζητάμε από τον Κύριο, από ό,τι μας διδάσκει το κείμενο αυτό, πράγματα που θέλουμε εμείς. Άραγε, σαν να του λέμε, πάτε, εμείς έχουμε ορισμένα προβλήματα. Εσύ δεν τα ξέρεις, τα ξέρουμε εμείς. Να ποια είναι τα προβλήματά μας. Θέλουμε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Και όταν αυτό ο Παντελημόν ο Κύριος άφησε στους Αποστόλους μέχρι σήμερα και εις τους αιώνας, λέει, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανού και επί τη γης. Δηλαδή, το θέλημά του να είναι του Κυρίου, όπως τον ουρανό δουλεύουν όλα τέλεια και είναι, δοξολογούν όλοι τέλεια και λένε οι πάντες και τα πάντα, όπως είπε ο παππούς πρωτύτερα, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαό. Λοιπόν, εμείς λέμε για τον εαυτό μας μεγάλα πράγματα, γιατί και όταν καμιά φορά έχουμε δυσκολίες, θέλουμε να στηρίξουμε τον εαυτό μας. Και αντί να πούμε στον Κύριο, από ό,τι μας λέει το κείμενο, Πάτερ, σε παρακαλούμε, βλέπεις πώς ακριβώς είμαστε. Εσύ γνωρίζεις, Πάτερ, Κύριε, το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μου, στην οικογένειά μου, στην πολιτεία, στην κοινωνία. Γεννηθείτε το θέλημά σου και δώσε μου, Κύριε, αυτή τη χάρη σου. Η χάρη του, από ό,τι καταλάβαμε πρωτήτερα από τον παππού, είναι ποιο. Είναι απλή, την ξέρουν όλοι, αλλά κλείνουν τα μάτια όλοι εκεί. Ποιο. Ο Κύριος λέει, όποιος θέλει να είναι μαθητή μου, αράβω το σταυρό του. Και ακολούθα. Σου, ένα λόγο θα πω. Ορίστε. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα άλλα θα προσθέσουν όλα τα γεμετά. Μη σας νοιάζει τι θα κάνετε. Λοιπόν, εγώ είμαι υπεύθυνος. Εφόσον το είπες παππού έτσι, είμαι υποχρεωμένος να πω κάτι άλλο. Μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν εντολές πολλές που ο Κύριος διδάσκει το πλάσμα του. Μία εντολή παραμένει πρώτη και θα είναι πρώτη, εις τους αιώνας. Ποια? Αγάπα το Θεό σου, τον Κύριό σου, εξόδης της διανοίας, της καρδίας. Και ό,τι υπάρχει στον άνθρωπο που να με ελαττούσε, δηλαδή δεν τον εστηρίζει και έχει κάποιο να με ελάττωμα και του λείπει, ο Κύριος θα του το προσθέσει. Αν έχουμε τη συνέστηση να απευθυνθούμε στον Κύριο και να τον έχουμε μπροστάρει σε όλα τα θέματά μας και στη βρώση και στην πόση και προσπαθώ που στην αγάπη, στην αγάπη που είναι άκρα αγάπη, γιατί στο σταυρό πάνω, όπως υπόθηκε πρωτήτερα, ο Κύριος είναι άκρα αγάπη. Γιατί είναι άκρα αγάπη? Γιατί ο τρόπος που ήρθε στη ζωή, ο τρόπος που εδίδασκε, ο τρόπος που τα είπε και ο τρόπος της στάση πάνω στο σταυρό που έδειξε και έπιασε όλη τη γη ανατολά και Ανατολή, πώς τα λέμε τα μέρη αυτά, Ανατολή, Δύση, μπράβο, Ανατολή, Δύση, Νορά και Βότο, μπράβο, Νορά και Βότο. Νότος. Ναι, καταλάβαμε. Βότο. Βορά και Νότο. Λοιπόν, ήθελα να πω εκεί ότι ακριβώς ο Κύριος στο σημείο που κάθεται είναι άκρα, γιατί περιμένει στο σημείο αυτό από όλες τις μεριές το πλάσμα του. Και ποιο είναι το πλάσμα του? Δεν είμαστε εμείς μόνο, είμαστε εδώ. Είναι η Ελλάδα, όλα τα κράτη, η μαύρη, η κίτρινη και ο κάθε άνθρωπος που είναι φτιαγμένο στη γη είναι πλάσμα του Κύριου και περιμένει στο σταυρό πάνω. Και τι του λέει? Έλα παιδί μου κοντά μου. Εγώ έχισα το αίμα μου για σένα. Αν δεν έχουμε συνέστηση στο θέμα αυτό, στο θέμα αυτό που είναι ο Κύριος, τι είναι σήμερα, που να μην μερικές μέρες
γιορτάσαμε του Σταυρού